Ναι, το θεωρώ. Πιστεύω ότι έντοιμα έχουμε αποδείξει τα πειραγμένα μας, ότι η διακυβέρνησή μας εφήρμοσε αυτά τα οποία προεκλογικά είπε ο Μητσοτάκης σε κάθε Υπουργείο Ευθύνης και νομίζω ότι με σύνεση θέσαμε τους στόχους για την επόμενη τετραετία. Είναι στόχοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, την περαιτέρω μείωση των φόρων. Θυμίζω ότι μειώσαμε 50 φόρους και εισφορές. Και είναι, νομίζω, μετρήσιμη με βάση τις πολύ μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Σε πολύ ψηλό επίπεδο, νομίζω, αντιμετωπίσαμε τις περισσότερες από αυτές. Και ρεαλιστικά ερχόμαστε να πούμε τι θέλουμε να βελτιώσουμε και τι θέλουμε να αλλάξουμε. Γιατί δεν προφαζόμαστε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, προφανώς. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πει κανείς ότι σε μια πολύ δύσκολη και σκληρή εποχή ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε και ήρθαμε να συγκριθούμε αυτά τα οποία είδαμε ότι συνέβησαν τα τελευταία 5 χρόνια και είναι και, αν θέλετε, και μια τροφή για σκέψη. Με εντυπωσιάζομαι βλέποντας, και αυτό δεν είχε κάνει με τη μικροκομματική πολιτική αντιπαράθεση, ότι δεν βλέπω σταθερή εικόνα, πρόγραμμα και προτάσεις από την μείζωνα αντιπολίτευση και την πραγματική ρεαλιστική τη σκέψη για το τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, άκουσα πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι πρώτο κόμμα. Κυβέρνηση ανοχής. Άκουσα κυβέρνηση ανοχής με τον κύριο Βαρουφάκη και τα Δήμητρα. Άκουσα θα αποδεχτεί το ΠΑΣΟΚ, αν δεν θα αποδεχτεί είναι με τη δεξιά. Και είδα και ένα πρόγραμμα μαμούθ, ας πούμε, που θέλω να είμαι ειλικρινής. Λίγο πολύ, όντα δεις, άκουσα, ίσως να είναι και πιο ακριβό από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Χαμογελάει ο κύριος Παπάς. Ίσως πιο ακριβό και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Θυμάστε, νομίζω. Χαμογελάει. Καλό. Χαμογελάει. Μη χαμογελάω τώρα. Εντάξει, είναι, όταν κύριε Παπά, πάμε με μνημόνιο, βούρια μνημόνιο. Εντάξει, τώρα, με το πρόγραμμα αυτό που λέει. Την πρώτη φορά που ανακοινώσαμε το πρόγραμμά μας, ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι είναι 23 δις. Μετά πήγε 46. Εχθές ο κύριος Κέρτσος, ο οποίος κάνει τους υπολογισμούς, δεν ξέρω στο ΣΕΒ, τους έμαθε αυτούς, δεν ξέρω που τους έμαθε, είπε ότι είναι 86. Μέχρι τις εκλογές θα μας το πάνε 150, κανένα πρόβλημα. Εσείς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, 5 δις, θα έχουμε εξηγήσει, θα έχουμε πει ξανά και ξανά. Είναι απολύτως κοστολογημένα, είναι δημοσιοποιημένα. Το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, βεβαίως. Τώρα, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα κάρο ψέματα και άλλο ένα κάρο αποσιωπήσεις. Και το κάρο των αποσιωπήσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα ξεκινήσω όμως από τα ψέματα. Διότι κανείς δεν πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα αυξήσει τους πραγματικούς μισθούς. Όταν βγαίνει προχθές ο ΩΣΑ και λέει ότι ο πραγματικός μέσος μισθός, έχει σημασία γιατί πολλές φορές μιλάμε για τον κατώτατο μόνο, μειώθηκε κατά 7,5%. Δεύτερον, οι αποσιωπήσεις, προσέξτε τώρα, οι αποσιωπήσεις είναι ακόμα πιο κρίσιμες. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν είπε τίποτα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Και εδώ βρίσκεται και η μεγάλη τομή. Και η ευθύνη, θα σας έλεγα, των προοδευτικών δυνάμεων να αναζητήσουν κοινό έδαφος για να επιλύσουν αυτό το μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Τώρα, ο κύριος Κικίλιας, και κλείνω με αυτό το σχόλιο, την πρώτη μου τοποθέτηση, περιέγραψε διάφορα σενάρια για το πώς μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Κανένα δεν περιέχει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ανάδελφο κόμμα. Ο Μητσοτάκης έχει ομολογήσει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός την 22η Μαΐου και προσδοκά να σύρει τη χώρα σε αλλεπάλληλες εκλογές, μήπως καταφέρει να σχηματίσει μια κυβέρνηση που θα μας παρακολουθεί όλους και βεβαίως θα πάρει και τα σπίτια του Κοσμάκη. Το δικό απευθύνεται. Στις προοδευτικές δυνάμεις. Πάντως και εσείς, κύριε Παπά. Ναι. Οι προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι στη Βουλή, είναι γνωστές. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως είναι ο όμορος χώρος και μια δύναμη με την οποία γυτνιάζουμε πολιτικά, δηλαδή την πολιτική γεωγραφία. Αν δείτε τα προγράμματά μας, θα σας έλεγα έτσι και λίγο παρακινδυνευμένα ότι σε ένα 70% συμπίπτουμε και μπορούμε και το... και για το ΕΣΥ να βρούμε κοινό έδαφος και για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας να βρούμε κοινό έδαφος, για την προστασία των μισθών και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μία σειρά από ζητήματα την επόμενη Τετάρτη, εμείς την επόμενη εβδομάδα θα δούμε, προσδιοριστή ημέρα, θα παρουσιάσουμε εκ νέου τις προτάσεις μας. Και ξέρετε, επειδή εδώ δεν πρέπει να κρυβόμαστε ενώπιον του ελληνικού λαού, είμαστε λιγότερο από 3 εβδομάδες για την κάλπη. Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες. Θέλει καθαρές κουβέντες από όλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Δεν την αφορά ο σχηματισμός κυβέρνησης. Πάμε λοιπόν σε μια κάλπη από την οποία η Νέα Δημοκρατία ως ενδεχόμενη κυβερνητική λύση έχει αυτοεξαρτηθεί. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε απλά, κύριε Παπά. Αν μου επιτρέπετε όμως και εσείς, κύριε Παπά, αν μου επιτρέπετε και να σας απαντήσει η κύριε Σικία, να δώσουμε το λόγο βέβαια σε αυτόν που λέτε ότι γυτνιάζεται, αλλά εμείς σας βλέπουμε να απομακρύνεστε από το Πασό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι δική μας κρίση. Δεν βλέπουμε πολύ ωρεξάτε στι άλλε. Ναι,
Αλλά και εσείς αλλάξατε πολλές τάσεις. Δηλαδή από την κυβέρνηση των ηττημένων πέρασατε σε μια κυβέρνηση ενοχής. Για να έχουμε και τον κύριο Τσίπρα να λέει κάποια στιγμή σε συνέντευξη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου στο Σταρ, να λέει ότι εντάξει, εν πάση περιπτώσει άλλα λέμε προεκλογικά, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν μεταεκλογικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι και η δική σας θέση δεν ήταν πάρα πολύ σταθερή. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδεχόμενα στα αποτέλεσμα της απλής αναλογικής. Ποιο είναι το κρίσιμο? Το κρίσιμο είναι ότι κατηγορηθήκαν και για την απλή αναλογική, το Πασόκ με το οποίο γυτνιάζεται, εδώ μέσα από το δικό μας τραπέζι, ο κύριος Γερουλάνος είχε πει ότι ψηφίσατε ένα σύστημα αναλογικής χωρίς καν να ξέρετε τι είναι αυτό το σύστημα. Απλά σύρατε τη χώρα σε ένα τέτοιο. Δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το σύστημα. Όχι, απλά και εγώ σας λέω, ξέρω ότι ακούω από τον κύριο Γερουλάνο, το οποίο όμως λέει ότι. Αυτή είναι και η θέση σας. Εσείς πρέπει να. Συμπλέετε με το. Είπατε ότι συμπλέετε με το Πασόκ, αλλά βλέπουμε ότι. Πρέπει να μας κάνετε τις ερωτήσεις που μας κάνουν τα άλλα κόμματα και βεβαίως έτσι να προάγεται και ο διάλογος και στο δημοσιογραφικό και στο πολιτικό επίπεδο. Προσέξτε όμως, προεκλογικά τα κόμματα. Προεκλογικά τα κόμματα έχουν τις προτάσεις τους. Τις ξεδιπλώνουν μπροστά στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία πρόταση. Λέει, θέλει η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη σε αυτή την κάλπη για να πάμε και σε δεύτερη, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, αν είμαστε εμείς πρώτοι, θα κάνουμε προοδευτική κυβέρνηση με τα άλλα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ λέει, δεν θέλω ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Μητσοτάκη και έχει κάποιες θέσεις προγραμματικές. Βεβαίως. Οι θέσεις όμως όλων των κομμάτων θα ζυγιστούν. Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο δύναται να αγνοήσει τη λαϊκή εντολή ή ένα μικρό κόμμα να πει ότι θα επιβάλλω το σύνολο του προγράμματός μας. Καταλαβαίνετε τι υπονοούμενο αφήνω, βεβαίως. Ή ένα κόμμα το οποίο θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό να πει ότι θα έχει το 100% του προγράμματός του να εφαρμοστεί. Και εμείς το Σεπτέμβριο του 2015 θέλαμε αυτοδυναμία. Δεν την πήραμε. Και κάναμε κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει. Κύριε, πριν πάμε για να δώσουμε. Ναι, αν με επιτρέπετε, κοιτάξτε, και κάνατε κυβέρνηση με τον Καμένο. Ναι, ναι. Την άκρα δεξιά. Όχι, δεν είναι ακροδεξιό. Ακροδεξιό είναι ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης. Μισό λεπτό. Όχι σε μένα αυτά. Για να μην μιλάμε από ένα σπάνιο. Όχι, όχι, όχι σε μένα. Δεν θέλω να. Όχι, ο Βορύδης ο Γεωργιάδης. Δεν θέλω να μιλάμε ένα σπάνιο στον άλλον. Δεν σα διάκοψα. Μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, να μου πείτε τι αφήσανε απ' έξω. Κύριε Παπά, μισό λεπτό αν θέλετε. Τι αφήσανε απ' έξω τα μήκα στην Ελλάδα. Ακούστε, θέλω να κάνω μια ήρεμη κουβέντα να καταλάβουμε τι γίνεται. Εγώ σα άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Συζητάτε και μιλάτε χωρίς τον ξενοδόχο που είναι και πολύ ευχαριστημένο αυτή την εποχή μαζί με όλου του ανθρώπου του ελληνικού τουρισμού. Ποιο είναι ο ξενοδόχο? Είναι η ελληνική κοινωνία. Έξω περπατάμε όλοι μας νομίζω αυτές τις μέρες, εγώ προσωπικά όλη την τετραετία, και βλέπουμε ακριβώς πού βρίσκεται η κατάσταση. Σε πολλαπλές κρίσεις, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, φτάσαμε πολύ πάνω από τον πύχη, στηρίξαμε την ελληνική κοινωνία μέσα στην πανδημία 44 δις, στηρίξαμε την ελληνική κοινωνία με βάση την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο και τον πληθωρισμό 13 δις, δώσαμε ανάπτυξη, μείωσαμε 50 φόρους και εισφορές. Και τι λέμε, αυτό το οποίο είναι φέρει, καταλαβαίνει όλη η ελληνική κοινωνία. Πρώτη κάλπη είναι αυτή της 21ης Μαΐου. Αυτή βλέπουμε μπροστά μας. Αυτοί και οι πολίτες. Ζητάμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Βεβαίως στοχεύουμε στην αυτοδυναμία και σεβόμαστε την απόφαση του σοφού ελληνικού λαού στην υπέρατη στιγμή της δημοκρατίας. Αντιθέτως, τι λέτε εσείς στις 2-3 εβδομάδες οι οποίες έχουν προηγηθεί, γιατί έχουμε να δούμε πολλά προφανώς μέχρι τις εκλογές. Έχετε πει, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν βγήκε αυτό το σενάριο, τελειώνει, πάμε παρακάτω. Να μην είμαστε πρώτο κόμμα, κυβέρνηση ανοχής. Ελάτε κύριε Βαρουφάκη, κύριε Κουτσούμπα, στηρίξτε μας. Σας αποδοκιμάζει ο κύριος Βαρουφάκης, σας αποδοκιμάζει ο κύριος Κουτσούμπας, δεν θέλουνε. Το ΠΑΣΟΚ δεν και καλά, με το ζόρι, εμείς το θέλουμε μαζί μας, λέτε, και άρα αν έρθει μαζί μας και οι υπόλοιποι θα στηθούν να κάνουν αυτό. Κάποια στελέχη σας φλερτάρουν με την κυβέρνηση των ηττημένων. Κάποιοι λένε και κλείνουν το μάτι στο παράλληλο νόμισμα και στα ίδια τα οποία ακούσαμε τον κύριο Βαρουφάκη πριν από μερικά χρόνια και επανέρχονται ως ο χειρότερος εφιάλτης. Άρα θα πρέπει ως αντικειμενικοί παρατηρητές τουλάχιστον να παραδεχθούμε το εξής. Δεν έχετε και τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη σοβαρότητα που απαιτείχετε προεκλογικά, έτσι ώστε να μπορείτε να πείτε ρεαλιστικά και δικαίως ότι αποτελούμε εναλλακτική επιλογή. Πιστεύω ότι δεν αποτελείτε εναλλακτική επιλογή. Και εσείς επαναλάβατε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε κυβέρνηση από την Ελλάδα. Μην μονοπολούμε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καθημάκη. Υπάρχει ταύτιση 70% στα προγράμματα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα ξεκινήσω από μία διαπίστωση. Για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, συντριπτικό ίσως κομμάτι των Ελλήνων πολιτών, σήμερα φαίνεται αδύνατον ότι μπορούμε να έχουμε κοινωνικό κράτος, ότι μπορούμε να έχουμε αξιοκρατία, ότι μπορεί να έχουμε διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Αυτό λοιπόν τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι τα δύο μοντέλα διακυβέρνησης που προϋπήρξαν δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτό που ήθελαν να υπηρετήσουν. Άρα λοιπόν εμείς διεκδικούμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό
έτσι ώστε να καταστούμε οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Με ποια έννοια? Με την έννοια ενός προγραμματικού πλαισίου στο οποίο θα κάτσουμε να το συζητήσουμε. Δημοσκοπικά δεν σας βλέπω καλά πάντως. Το διψήφιο, περιμένετε, και θα περιμένετε και θα το δείτε. Ναι, γιατί λίγο πέφτει συνεχώς το ποσοστό, κύριε Καρτιμάκη. Οι δημοσκοπήσεις φαίνονται στις γειτονιές, στις συγκεντρώσεις, στις συναντήσεις που κάνουμε, όπου υπάρχει υπερδιπλάσιος κόσμος από την προηγούμενη φορά. Άρα θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε ένα ισχυρό διψήφιο. Υπάρχει ταύτιση, είπε ο κ. Παπάς, ότι ένα 70% των προγραμμάτων έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, κάποιο από το πρόγραμμά μας το αντέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το θέμα των κοινωνικών κατοικιών που άκουγα χθες τον κύριο Τσίπρα. Ο πρώτος που το είπε για 150.000 κοινωνικές κατοικίες καταγεγραμμένες και εγκαταλελειμμένες ήταν ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Ο πρώτος που έφερε στο προσκήνιο το θέμα των κατοικιών του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είχε βάλει 100 κατοικίες, 70 στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι η Ισπανία έχει 15.000, η Πορτογαλία 20.000, η Ιταλία περίπου 20.000 κατοικίες για νέα ζευγάρια κλπ. Για πρώτη φορά το φέραμε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία με το νόμο του 2010. Και βεβαίως μιλάμε για ένα νέο επικαιροποιημένο νόμο που θα προστατεύσει τους αδύναμους δανειολήπτες, διότι είχαμε το 2022 53.000 πληστηριασμούς και έπονται άλλες 53.000 το 2023, έτσι για να το ξέρει ο κόσμος τι τον περιμένει. Άρα έχει γίνει μια πρώτη κίνηση. Έχετε βρει. Ακούστε με, ακούστε. Ακόμα και με αυτό το πρίσμα. Όταν θα πάρουμε την τρίτη εντολή, γιατί η Νέα Δημοκρατία είπε ότι δεν θα την καταθέσω, ψιλοαναδιπλώνεται τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε ότι δεν κάνω κυβέρνηση θυμένο. Βέβαια, εμείς, για μας στόχος είναι να κυβερνηθεί η χώρα με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό, ανατρεπτικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό, καθαρό πρόγραμμα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, που θα ανατρέπει όλες ένα μεγάλο κομμάτι των αδικιών οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Παράδειγμα, να δώσουμε επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ που δεν μιλάει κανένας. Μιλάμε για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που δεν μιλάει κανένας. Μιλάμε για το πώς θα διερευνήσουμε σε βάθος το θέμα των υποκλοπών που δεν μιλούν όλοι. Άρα λοιπόν, κάτσουμε σε ένα τραπέζι, θα κουβεντιάσουμε το πρόγραμμά μας, ένα προοδευτικό πρόγραμμα που θα αντιληφθεί ο κόσμος ότι είναι εποφελία του. Αυτή είναι. Και έχουμε επικεφαλής έναν άνθρωπο, έναν αρχηγό, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν φέρει βάρη διακυβέρνησης. Και ποιος είναι ο στόχος του? Πραγματικά να αισθανθεί ο κόσμος ότι υπάρχει αντιστοιχία πολιτικών και πράξης. Το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει. Και αυτό είναι το στοίχημά μας. Να μιλήσει και η κυρία Ράζου. Του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εσείς, αν έχω καταλάβει καλά, λέτε τι πλαστήρα της Παπάγος. Αλλά σε μια άλλη εποχή, ακούστε, με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ακούστε. Εμείς λέμε ότι η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι ψήφος πάμε και όπου βγει. Η ψήφος στο ΚΚΕ στις 21 του Μάη θα είναι στο ΚΚΕ και στις 22. Αυτό λέμε με σαφήνεια, με καθαρότητα, με τόλμη και αισιοδοξία στον ελληνικό λαό, γιατί από ό,τι καταλάβαμε και από τη συζήτηση τώρα εδώ στο τραπέζι, αλλά και αυτά που παρακολουθούμε στην προεκλογική περίοδο, εδώ μιλάμε για μια φάση στην πολιτική αντιπαράθεση, που τα προγράμματα, τέλος πάντων, και οι θέσεις των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει όλη τη χώρα και θέλουν να την ξανακυβερνήσουν με διάφορες παραλλαγές, είτε με αυτοδυναμία είτε με συμμαχικά σχήματα, συγκλίνουν. Και συγκλίνουν πολύ. Και η βάση της σύγκλησης βρίσκεται στα λόγια τα δικά τους. Δηλαδή, για να μην παρεξηγούμε, λέει ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, η επόμενη διακυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα κληθεί να κυβερνήσει σε συνθήκες δημοσιονομικής εξισορρόπησης. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδας την ίδια περίπου περίοδο. Η διασφάλιση της περιοριστικής κατεύθυνσης της οικονομίας είναι ένα το κρατούμενο. Τα προγράμματα λοιπόν των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν διαγωνίζονται εδώ για το πόσο είναι το πακέτο των παροχών, η στρατηγική κατεύθυνση δέσμευση εξειδίκευσης των προγραμμάτων τους είναι αυτή.
να διασφαλιστεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων και των μονοπωλιακών ομίλων σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο τοποθετείται το ΚΚΕ. Ότι την επόμενη στις 22 του μήνα ή όποτε σχηματιστεί κυβέρνηση, ο λαός θα έχει απέναντί του μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που στη σύνθεσή της θα έχει την υποχρέωση, όπως έχουν δεσμευτεί αυτά τα κόμματα, να υλοποιήσουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Εσείς δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε, φαντάζομαι, με αυτά που έχουμε ακούσει, δηλαδή, και με την γενική στάση. Το πρόγραμμα του ΚΚΕ δεν είναι συνθέσιμο, να χρησιμοποιήσω μία λέξη που είναι τέλος πάντων της μόδας αυτές τις μέρες, με τα προγράμματα των υπόλοιπων κομμάτων. Γιατί το πρόγραμμα του ΚΚΕ, για να πούν στο επίκεντρο οι λαϊκές ανάγκες, τα δικαιώματα των εργαζομένων, των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων, απαιτεί σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύγκρουση με την πολιτική των πλεονασμάτων σε βάρος των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, σημαίνει σύγκρουση με την πολιτική της ακρίβειας που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα, σημαίνει ότι πρέπει στους χώρους δουλειάς να διαμορφωθούν προϋποθέσεις να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων που τους βγάζουν στο δρόμο εδώ και πάρα πολύ καιρό απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Σημαίνει να αντιμετωπίσουμε τα τέμπη της ζωής μας, γιατί εκεί που οι άλλοι μετράνε κέρδη και ζημιές, οι εργαζόμενοι μετράνε ανθρώπινες ζωές. Και σήμερα είναι όλο και περισσότερο διωγγούμενο αυτό το λαϊκό ποτάμι που δεν είναι στο τσεπάκι των μεγάλων αστικών κομμάτων για να παραπλανηθεί από τα πλαστά διλήμματα τα οποία θέτουν καστάστικά. Επειδή μιλήσαμε και για δημοσκοπήσεις και φαίνεται τελευταία, δηλαδή από κάποιες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ότι σιγά σιγά η Νέα Δημοκρατία ανακτά ένα μικρό κομμάτι των ψηφοφόρων που είχαν χαθεί λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη. Απλά αυτό έχει και μια μεγάλη ευθύνη, διότι αν τα ποσοστά το επιτρέπουν, ενδεχομένως να μπορείτε να σχηματίσετε και συγκυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω αν θα το επιχειρήσετε αυτό από την πρώτη κάλπη. Καταρχάς να μιλήσω εντύμως για τις δημοσκοπήσεις. Πράγματι βλέπουμε, σας είπα, το βλέπω στην κοινωνία, αν και σέβομαι τα επιστημονικά εργαλεία, τα οποία θεωρώ ότι είναι οι δημοσκοπήσεις και την επιστημονική ανάλυση τους ως αποτύπωση της στιγμής, ότι οι κινήσεις οι οποίες έγιναν επιδοκιμάζονται στα πλαίσια της διαφάνειας, στα πλαίσια της λογοδοσίας και στα πλαίσια της αίσθησης που έχει ο πολίτης, ότι και όταν συμβαίνει κάτι τραγικό, δημηρό, μπαίνει στο σύνολο πρώτα απ' όλα της κριτικής με βάση τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει τα πράγματα ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στη δυνατότητα που δίνεται στη δικαιοσύνη και πρέπει να κάνει τη δουλειά της σε αυτό το πεδίο, το επίπεδο και σε όλα τα άλλα που υπάρχουν. Με ρωτάτε. Στην πρώτη κάλυψη ήταν απλή αναλογική. Αν θα πάρει την εντολή ο κ. Μητσοτάκης, το είπε ο ίδιος ξεκάθαρα. Θα σεβαστεί τους θεσμούς, θα σεβαστεί το Σύνταγμα, τη Δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό, θεμητό και έτσι πρέπει να γίνει. Εάν από τις δημοσκοπήσεις τώρα πάλι αυτές τις οποίες βλέπουμε δεν δοθεί η δυνατότητα σχηματισμού μιας κυβέρνησης, είναι προφανές και αυτή είναι η πιο μεγάλη πιθανότητα, ας είμαστε ρεαλιστές, ότι εμείς θα διεκδικήσουμε σταθερότητα για τη χώρα. Θέλουμε συνέπεια, θέλουμε σταθερότητα, σοβαρότητα και όχι οπισθοδρόμηση. Οπότε είναι λογικό, το καταλαβαίνουν όλοι. Ήμασταν και για συγκεκριμένους λόγους ενάντια στην απλή αναλογική. Θεωρούμε ότι γεννά αστάθεια στις χώρες σε μια εποχή πολύ πολύ μεγάλων κρίσεων, πολλαπλών κρίσεων σε όλο τον πλανήτη, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ότι θα ζητήσουμε τη στήριξη της συντηρητικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση σταθερή, μια κυβέρνηση που μπορεί να πάρει τη χώρα μπροστά. Το πρόστιμο στην οικονομία, επαναλαμβάνω, είναι συνεχής μείωση των εισφορών και των φόρων, αύξηση των μισθών, αύξηση των συντάξεων. Ακούσατε το πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι είναι θεμητό και ρεαλιστικό να σκεφτεί ο κόσμος, ο Πρωθυπουργός, ό,τι είπε προεκλογικά το 2019, παρά τις πολλαπλές κρίσεις, το εφήρμοσε. Οι υπουργοί στις θέσεις ευθύνης αντιμετώπισαν τις κρίσεις αυτές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η οικονομία και κυρίως ο τουρισμός γέννησαν ανάπτυξη το 2022 και το 2023. Είναι θεμητό με αυτό το πρόγραμμα να το διεκδικούμε για τα επόμενα χρόνια τα οποία έρχονται. Σας κατηγορούν ότι δεν έχετε πάρει και μέτρα για τους έμεσους φόρους και για την ακρίβεια στο πρόγραμμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αναφορά η οποία να κατευθύνεται προς την αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια. Θέλω να σας πω ότι αν κανείς σκεφτόταν. Και είναι μείζον θέμα στις δημοσκοπήσεις, γιατί τις επικαλούμαστε πάντα. Εγώ δεν ακρίβεια είναι στην αρχή πρώτη. Θέλω να σας πω, αν κανείς σκεφτόταν
τι θα μπορούσε να συμβεί με όλες αυτές τις κρίσεις και την κρίση εκ του πολέμου της Ουκρανίας που γέννησε πληθωρισμό, ενεργειακή ακρίβεια, ακρίβεια στα ράφια κλπ. Με μια άλλη οποιοδήποτε κυβέρνηση θα μπορούσε να καταλάβει σε ποιο σημείο θα μπορούσαμε να είχαμε βρεθεί. Πάντως, ποιος είναι ο τρόπος να το πατάξει αυτό, συνεχής έλεγχη, σωστά. Η δυνατότητα να αποκλιμακωθεί η κρίση, δεν το βλέπω, δεν το είδαμε αυτό. Θυμάστε, οι ειδικοί είπανε σε 5 μέρες θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ή δεν θα μπει καν ο Πούτιν, ή θα φτάσει στο Κίεβο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Μια σοβαρή θεσμική και στην αγορά αντιμετώπιση των προβλημάτων. Με ποιο τρόπο, ένα υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο. Έλεγχη, σοβαρότητα, δυνατότητα να πέσουν παραπάνω κεφάλαια στην αγορά και στην οικονομία, έτσι ώστε τι, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία. Έδωσα τα νούμερα πριν. Μου είπατε, πανδημία, σας είπα 44 δις. Μου είπατε, ενεργειακή κρίση, σας είπα 13 δις στην κοινωνία και στην αγορά. Και στην ακρίβεια έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες. Αντιμετωπίζουμε μια κρίση που είναι τεράστια. Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που θεωρεί κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο, θα ήταν ενδιαφέρον να μας το πει. Γιατί εγώ αυτό το οποίο είδα ήταν μια άγρια υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Ήταν εχθρική προς τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών ότι εξαθλειώθηκε. Το 2015-2019. Βεβαίως. Εξαθλειώθηκε η μεσαία τάξη, που είναι η ραχοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Έχασε εισοδήματα. Έχασε αξία η ζωή της σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής και τη δυνατότητα την αγοραστική. Και ήρθαμε εμείς σε μια πρωτόγνωρη τετραετία με πολλές κρίσεις. Αυτό σιγά σιγά να αρχίσουμε να το επανορθώνουμε. Να πάμε στον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, ξέρετε όμως γιατί θέλω. Γιατί σας είδα πως κοιτάτε, ξέρετε, εμείς κοιτάμε και τις εκφράσεις που παίρνετε αναφορικά με τις απαντήσεις που δίνουν οι συνομιλητές σας. Όχι, το πρόγραμμα κοιτάει. Δεν κοιτάει προσωπικά εσάς. Και ξέρετε, είναι και μια δυσκολία διότι δεν ήταν και στο οικονομικό επιτελείο ο κύριος. Απλά εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή ακριβώς η τετραετία 2015-2019 είχε και τον κύριο Βαρουφάκη και επειδή ακριβώς ο κύριος. Συγγνώμη. Επειδή θέλω να σας πω το εξής. Επειδή τις τελευταίες μέρες πολλά από τα στελέχη σας, ακούγοντας τον κύριο ας πούμε, Γεροτζιάφα, ήταν ο τελευταίος που ήταν νομίζω στον Αντένα, μίλησε για, για το ότι επιβάλλεται τελικά να καθίσετε να συζητήσετε ακόμα και με το Μέρα 25, δηλαδή να το συμπεριλάβετε. Η κυβέρνηση ετοιμένων. Όχι, δεν μίλησε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα συγκεκριμένα κόμματα. Αν βγαίνουν οι αριθμοί, επιβάλλεται μάλιστα, είπε. Επειδή όμως ο κύριος Βαρουφάκης είπε ξεκάθαρα ότι έχει βρει και ένα νέο νόμισμα, τη Δήμητρα. Αν κληθείτε βάσει των αριθμών, θα καθίσετε να συζητήσετε και με τον κύριο Βαρουφάκη, προκειμένου ενδεχομένως βαφτίζοντας ότι πρέπει η χώρα να έχει κυβέρνηση, γιατί έχουμε τους γείτονες οι οποίοι θα έχουν μια νέα ενδεχομένως κυβέρνηση. Αυτά τα νομίσματος δεν συζητιούνται, είναι εκτός τραπέζης και κάθε κόμμα νομίζω ότι για να συζητηθεί μια πρότασή του και μάλιστα τόσο κορυφαία, πρέπει να καταλαβαίνει και το ίδιο ότι προϋποτίθεται να πάρει μια πάρα πολύ ισχυρή εντολή. Για να θέσει στο τραπέζι δεν προκύπτει τίποτα τέτοιο και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να τη συζητήσουμε. Για τα οικονομικά μόνο 2 σχόλια και ένα τελικό για τις δημοσκοπήσεις. Δυστυχώς είδαμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η οποία εξαγγέλει φοροελαφρύνσεις τις οποίες είχε εξαγγέλει και το 19 και δεν έκανε. Τέλος επιτιδεύματος και εισφορά αλληλεγγύης. Τις εξήγηλε εκ νέου. Δεύτερον, είχε όχι ελάφρυνση, υπεραπόδοση των έμεσων φόρων και μάλιστα, προσέξτε, τη χρονιά που έκλεισε, κλείσαμε με οριακό πλεώνασμα ενώ είχαμε υποχρέωση ελλείμματος 1,4. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Βηγενή και κύριε Αραμπατζή? Σημαίνει 3 δις υπερπλεώνασμα. Τι έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν έβγαινε υπερπλεώνασμα? Το επέστρεφε στον κόσμο. Δημοσκοπήσεις και πάρα πολύ σύντομα κλείνει. Ανακοινώθηκε όμως και μια μείωση χρέους που ήταν πολύ σημαντική. Εμείς την πετύχαμε. Την αναδιάρθρωση του χρέους, εμείς την πετύχαμε. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γιατί. Η αναδιάρθρωση αυτό που λέτε ότι αυτό του χρέους. Μάλιστα. Φυσικά. Και αν εμείς είχαμε τη δυνατότητα να δαπανίσουμε 45 δις δανειζόμενοι με μηδενικά επιτόκια, όπως έγινε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και το ΕΣΥ θα είχαμε στηρίξει και τις δημόσιες υποδομές και τράπεζα κατοικίας θα είχαμε κάνει. Και, απλά θεωρείτε ότι αν δεν υπήρχε μια σωστή διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια, θα μπορούσε η χώρα να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του χρέους, στη μείωση του χρέους και στην ύπαρξη πλεονάσματος. Όχι, το χρέος στο δημόσιο δεν μειώθηκε. Το πλεώνασμα βγήκε από την εκτόξευση των έμεσων φόρων, κύριε Βιέννη. Και λέω, οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι. Όχι, δεν ήρθαν από την ανάπτυξη. Ήρθαν από την εκτόξευση των έμεσων φόρων.
7 δις παραπάνω έμεση φόροι. 3 δις, σας λέω, υπερπληρώνασμα, το οποίο δυστυχώς δεν επιλέγετε να το επαναφέρετε στην κοινωνία. Και το σχόλιο μου για τις δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε, επειδή κάθισα και τα κοίταξα, είδα προχθές την δημοσκόπηση την οποία παρουσίασε η MRB. Mm-hmm. Και την συνέκρινα με το exit poll που είχαν βγάλει όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες πριν τις εκλογές, κατά τη διάρκεια μάλλον, την ημέρα των εκλογών. Δηλαδή, προσέξτε, για ποιες εκλογές το, λέτε του 19. Του 19. Λοιπόν, στις εκλογές του 19, λοιπόν, όλες οι εταιρείες, όλο το επιστημονικό φορτίο των δημοσκοπικών εταιρείων συνδυασμένο, έβγαλε μία εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα. Από αυτή την εκτίμηση, η εκτίμηση του κύριου Μαύρου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω 6 μονάδες, τον ΣΥΡΙΖΑ τον βλέπει στα ίδια, την ίδια εκτίμηση που έκανε όταν πιάσαμε 32%. Σόπεδε. Έτσι, βέβαια. Έχει μία άνοδο 2 μονάδων σε σχέση με την εκτίμηση την προηγούμενη για το Κινάλ Πασόκ, μία οριακή άνοδο για το ΚΚΕ. Θέλετε να μας το μεταφράσετε. Θα σας το μεταφράσω. Θα σας πω, λοιπόν, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν διορθώσει το θεμελιακό λάθος της υποεκτίμησης της εκλογικής δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έκανα αναφορά στο exit poll του 19, διότι ακόμα και όταν είχαν ψηφίσει οι πολίτες μέχρι τις 5 το απόγευμα, αδυνατούσαν όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μαζί να εκτιμήσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 32% τελικά. Και τώρα συμβαίνει αυτό. Καμία δημοσκοπική εταιρεία δεν έχει πει ότι εντοπίσαμε αυτό το επιστημονικό κενό. Εγώ δεν κάνω λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά είναι διαπιστωμένο. Προς τη διαδικασία, λέτε. Όχι, επιστημονικό το λάθος. Είναι ένα επιστημονικό εργαλείο η δημοσκόπηση. Και θα περίμενα, ειλικρινώς σας λέω, να γίνει μια εξήγηση με διαφάνεια ότι απλά υπάρχει. Απλά και οι δημοσκόποι, κύριε Παπά, λένε ότι γενικότερα δεν έχουν διαψευστεί χρονικά. Γιατί οι δημοσκόποι θα το exit poll. Έχουν διαψευστεί. Σας εξηγώ, διαψεύστηκαν και εκεί. Σε επίπεδο... Διαψευστεί. Το 19, ναι, που προηγούνταν η Νέα Δημοκρατία, δεν διαψεύστηκαν. Όταν προηγούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ, διαψεύστηκαν. Όταν έγινε το δημοψήφισμα, διαψεύστηκαν. Σε επίπεδο ποσοστών. Σας λέω, λοιπόν, επειδή κουμπώνονται και οι δημοσκόποι τώρα και άμα τους ακούσετε με προσοχή, αυτό το πράγμα θα το διαπιστώσετε. Άρα εσείς λέτε ότι αυτό που αποτυπώνεται... Όχι, θέλω να σας πω... 20% αναποφάσεις. Ακριβώς. Είναι ένα εκατομμύριο πολίτες... Ένα εκατομμύριο πολίτες... Μπράβο. Είναι ένα εκατομμύριο πολίτες... Αλλά εγώ τι σας εντόπισα. Σας εντόπισα ένα φαινόμενο στο οποίο έχει τελειώσει το θέμα των αναποφασίστων. Έχει ψηφίσει το 85-90% του ελληνικού λαού και πάλι υποεκτιμήθηκε το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εδώ υπάρχει ένα πολιτικό φαινόμενο το οποίο θα το δούμε να επαναλαμβάνεται και εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα. Άρα, και θα δώσουμε και στη χώρα. Και ένα τελευταίο σχολείο από τον κύριο Χαχημά και την κυρία Ράτσου, παρακαλώ. Λοιπόν, όλο αυτό που περιγράφεται. Προοδευτική κυβέρνηση, κύριε Χαχημά, και μην τρέπεστε να το πείτε. Προοδευτική κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ο λαός θα αποφασίσει. Θα πρωταγωνιστεί. Ότι το θέμα της πρώτης εντολής της αναδίπλωσης του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια προσχηματική ανάληψη της εντολής για να την καταθέσει. Δηλαδή στην ουσία είναι στην ίδια θέση την οποία εξέφρασε από την αρχή που λέει εγώ δεν παίρνω την εντολή γιατί δεν συμφωνώ με την απλή αναλογική. Τώρα όσον αφορά το πρόγραμμα, την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα. Σε ποια εμπιστοσύνη και σε ποια σταθερότητα μπορούμε να μιλήσουμε. Στη σταθερότητα η οποία τι δείχνει, ότι το 48% του ελληνικού λαού είναι στα όρια ή κατά από τα όρια της φτώχειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σύμφωνα με την Ελστάτ, σύμφωνα με θεσμούς οι οποίοι καταγράφουν το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ κλπ. Ποια είναι η σταθερότητα. Είναι σταθερότητα η κατάλυση της δημοκρατίας με τις υποκλοπές να παρακολουθεί τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Είναι σταθερότητα να κερδοσκοπούν τα καρτέλ της ενέργειας και να επιδοτούνται με 1-2 δις το μήνα. Τι είναι. Είναι, ας πούμε, σταθερότητα. Εσείς ασπάζεστε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα τρόφιμα. Εμείς έχουμε μιλήσει από την αρχή. Που είναι εναλλακτική η πρόταση. Για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Να μειωθεί έως να μηδενιστεί όπως έγινε στη σοσιαλιστική Ισπανία. Και νομίζω 18 Απριλίου το μηδένισε το ΦΠΑ και η Πορτογαλία. Αυτή είναι απλά η πραγματικότητα. Επίσης, την ακρίβεια στην αγορά δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Υπάρχει ασυδοσία, υπάρχει σκροκέρδια και αυτά τα περιβόητα καλάθια επιβεβαιώνουν πραγματικά την ασυδοσία της αγοράς. Δεν δημιουργούν συνθήκες ανακούφισης των ανθρώπων, αλλά επιβεβαιώνουν ποια είναι η πραγματικότητα. Αν βλέπεις ένα προϊόν και μπαίνει στο καλάθι με 4 ευρώ, τη δεύτερη εβδομάδα βγαίνει και πάει στα 5,5, την τρίτη εβδομάδα πάει στα 5,70
και την τέταρτη μπαίνει στο καλάθι με πέντε, δηλαδή με μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι μπήκε την πρώτη φορά, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ένα μεγάλο κόλπο εικονικό σε βάρος των ανθρώπων που έχουν τις μεγαλύτερες. Ευχαριστούμε. Κυρία Ράζου, και εσείς ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή έγινε αναφορά οι δημοσκοπήσεις αυτού του διαστήματος, έχουν ορισμένα αξιόλογα ποιοτικά ευρήματα που κατά τη γνώμη μας αξίζουν τον τόπο. Να το σχολιάσουμε. Ένα από αυτά, εκτός από την ανωδική τάση του ΚΚΕ που πλέον δεν κρύβεται, δεν μπορεί να αγνοηθεί ούτε δημοσκοπικά, αναδεικνύονται ότι το ΚΚΕ, ο κόσμος απαντάει σε πολύ μεγάλο και πλειοψηφικό ποσοστό, ότι το βρίσκει σαν το πιο αξιόπιστο κόμμα του ελληνικού πολιτικού φάσματος. Αυτή την αξιοπιστία που μας αναγνωρίζει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία, νομίζουμε ότι έχει τη βάση της γιατί είδαν το ΚΚΕ, τους κομμουνιστές, τα μέλη, τους φίλους του ΚΚΕ, όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία με την αντιλαϊκή της πολιτική, να είναι το μόνο κόμμα που στην πράξη, με τη δράση του και με τις θέσεις του, αμφισβήτησε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την πολέμησε. Μέσα στα χρόνια της πανδημίας, μέσα στα χρόνια των απαγορεύσεων, μέσα στα χρόνια του πολέμου εδώ στην Ουκρανία και της νατοϊκής έμπνευσης και κοπής πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία σε συνέπεια των στρατηγικών επιλογών και των προηγούμενων κυβερνήσεων σε σχέση με αυτά. Στους τόπους δουλειάς, στην Κόσκο, στη Λάρκο, στα παιδιά, στους φοιτητές και σε μια σειρά άλλους εμβληματικούς αγώνες. Αυτή η στάση του ΚΚΕ έχουμε την αισιοδοξία ότι θα καταγραφεί και στο αποτέλεσμα της εκλογικής κάλπης. Γιατί θα τη χρειαστεί ο λαός την επόμενη μέρα απέναντι σε όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις να έχει ένα πολύ πιο ισχυρό και δυνατό ΚΚΕ για να οργανώσει την πάλη του, να τους προκλήσει, να τους ανατρέψει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τέσσερις. Καλά κουράγια και σε εσάς, γιατί θα κάνουμε πολιτικά πάνελ το ένα μετά το άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι καμιά φορά πρέπει. Είναι αυτή έξω στην κοινωνία. Σωστό, βέβαια, για εσάς ειδικά πρέπει να πει στους πολίτες. Σωστό, σωστό. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη Κικία. Αλφα Αθηνών, ο κύριος Νίκος Παπάς, νότιος τομέας Αθηνών, Μιχάλης Καρχημάκης, Δυτική Αθήνα. Το έχω γράψει, αλλιώς τα σκονάκια πάνε. Δυτική Αθήνα και την κυρία Ράζου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Είδατε, σας είπα εγώ. Άμα δεν έχεις υποψήφιο με σταυρό, έχεις αυτή την πολυτέλεια. Κατέλαβε τη βουλευτική έδρα ο Πρωθυπουργός και την εγκατέλειψε. Το ότι τα κρατάτε όλα για το τελευταίο σημείο που εμείς έχουμε πρόβλημα με το χρόνο είναι μαγικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία σε όλους σας.